ήρθατε. Με την επίσκεψή μας εδώ στο Κέντρο Υγείας Καλλιθέας επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά ότι η υποχρηματοδότηση και εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας, οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, η υποστελέχωση των κέντρων υγείας, όπως και των νοσοκομείων άλλωστε, οι μεγάλες ελλείψεις σε σύγχρονο εξοπλισμό και σε υποδομές, είναι όλα αυτά τα προβλήματα που βασανίζουν τόσο το προσωπικό, γιατρούς, νοσηλευτές, άλλο βοηθητικό επικουρικό προσωπικό, αλλά και τους ίδιους τους ασθενείς της περιοχής. Διότι εδώ, ειδικά που βρισκόμαστε, στο Κέντρο Υγείας Καλλιθέας, καλύπτει μια τεράστια περιοχή εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων, τρεις μεγάλους δήμους εδώ της περιοχής, χώρια οι υπόλοιποι που έρχονται από όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής εδώ. Και βεβαίως σε συνθήκες που μπαίνει με καθεστώς μόνιμης εφημερίας και αυτό το κέντρο υγείας, δηλαδή μέσα και Κυριακές και αργίες, με το υπάρχουν προσωπικό δεν θα μπορεί πλέον ούτε αυτή η ηρωική δουλειά που κάνουν οι γιατροί σήμερα και οι νοσηλευτές να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα τόσα αυξημένα καθήκοντα. Άρα άμεσα πρέπει να επιληθούν αυτά, να αποκτήσει προτεραιότητα το ζήτημα της πρόσληψης όλων των επικουρικών. Υπάρχουν πάρα πολλοί επικουρικοί εδώ, γιατροί, νοσηλευτές με πολλές ειδικότητες που είναι απαραίτητοι για το κέντρο υγείας. Και από εκεί και πέρα θα ήθελα να επισημάνω επίσης το εξής τεράστιο πρόβλημα. Όταν δεν στελεχώνεις και δεν επανδρώνεις επαρκώς τα κέντρα υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είναι επόμενο μετά να πιέζεται συνολικά το σύστημα υγείας στα νοσοκομεία. Γιατί τα κέντρα υγείας, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα μπορούσαν να επιληθούν πάρα πολλά απλά ζητήματα ασθενειών, καταγμάτων, άλλων προβλημάτων που παρουσιάζονται στην καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας. Για να μην αναγκάζονται να πηγαίνουν κατευθείαν στα νοσοκομεία. Αλλά οι τεράστιες αυτές ελλείψεις οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, εκτός από δημόσια δωρεάν, έπρεπε να περιλαμβάνει και να είναι έτσι επανδρομένη με προσωπικό και με στελεχικό και μηχανικό εξοπλισμό κάθε είδους. Από εδώ και πέρα, για να υπάρχει πρόληψη, για να υπάρχει αποκατάσταση, για να μπορεί να επιλύονται χρόνια προβλήματα που έχουν οι συμπολίτες μας, ιδιαίτερα εδώ σε αυτή την περιοχή, αλλά θα έλεγα και σε όλα τα κέντρα υγείας, σε όλο το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας. Για να μην κερδίζουν οι μεγαλοκλινικάρχες, οι ιδιώτες, γιατί εκεί οδηγούν τον ελληνικό λαό με τις πολιτικές τους οι κυβερνήσεις και ο σημερινός Υπουργός Υγείας, που αντί να κάτσει και να σκύψει στα προβλήματα και να επιλύει προβλήματα που χρονίζουν, βρίζει συνεχώς και εξεγείρεται εναντίον των νοσηλευτών, εναντίον του προσωπικού των νοσοκομείων, των γιατρών που δίνουν μια τιτάνια μάχη, υδρώνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, φτύνουν αίμα για να μπορέσουν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Σας είπα πολλά, νομίζω έδωσα την εικόνα. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, παντού, ώστε να πιέσουμε την κυβέρνηση, το Υπουργείο, να επιλύσει όλα αυτά τα σοβαρά και χρονίζοντα προβλήματα του Κέντρου Υγείας Καλλιθέας, όλων των κέντρων υγείας, της πρωτοβάθμιας φροντίδας, των νοσοκομείων μας κλπ. Σας ευχαριστώ.